Ελλάδα στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Μετά από συνεδρίαση που έγινε από απόφαση της Επιτροπής των Σπουδαστών των Δραματικών Σχολών, έληξε η κατάληψη του Τσίλερ. Mm-hmm. Αλλά ξεκινούν κανονικά οι παραστάσεις τώρα, αλλά συνεχίζεται στο ΡΕΞ. Δεν ξέρουμε, κάνανε μια συνέλευση χθες οι άνθρωποι εκεί του θεάτρου. Ναι. Υπάρχει μια ανακοίνωση από το Εθνικό Θέατρο που λέει ότι αδειάστε το μέχρι τη Δευτέρα στην πραγματικότητα για να ξεκινήσουν για το κανονικά. Για να ξεκινήσουν παραστάσεις και εκεί, γιατί λέει ότι εκεί στο ΡΕΞ δεν είναι άνθρωποι που σχετίζονται άμεσα με το Εθνικό Θέατρο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Πάμε λοιπόν στο Θάνο Παπαδογιάννη, εκπρόσωπο του Συλλόγου των Σπουδαστών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, τριτοετής στο τμήμα σκηνοθεσίας, να μας πει τι αποφασίστηκε και κυρίως τι γίνεται από εδώ και πέρα. Γιατί ο αγώνας δεν σταματάει επειδή έληξε η κατάληψη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Σας ακούμε, τώρα σας ακούμε. Τέλεια, ωραία. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω. Εμάς η κατάληψη μας στη Δραματική Σχολή έχει τελειώσει από τη Δευτέρα. Mm-hmm. Χθες έληξε και η κατάληψη από το συντονισμό σπουδαστών, σπουδαστριών δραματικών σχολών στο κτίριο Τσίλερ. Mm-hmm. Και αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε σε καμία των περιπτώσεων. Η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει κανένα από τα αιτήματά μας. Όπως επίσης και το βασικό μας αίτημα, που είναι η διαβάθμιση των πτυχίων μας στην κατηγορία ΤΑΦΕ, δηλαδή εκεί πέρα που θα έπρεπε δικαίως να είναι, για να μην θεωρούμαστε από φτυλικίου. Οπότε ακόμα δυστυχώς θεωρούμαστε από φτυλικίου. Παρ' όλα αυτά, μετά από 70 μέρες κατάληψη στη Δραματική Σχολή και περίπου 50 μέρες κατάληψη στο Τσίλερ, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες, όλοι, όλες και όλα, είμαστε πιο συγκεντρωμένοι από ποτέ στο να κερδίσουμε τα αιτήματά μας. Mm-hmm. Τώρα, σχετικά με τα υπόλοιπα αιτήματα, εμείς επιστρέφουμε σε μια σχολή, θα μιλήσω για τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, επιστρέφουμε σε μια σχολή που δεν έχει εστίες, δεν έχει φοιτητικά εστιατόρια, δεν έχει φοιτητικές παροχές όπως έχουν τα πανεπιστήμια, παρότι κάνουμε υποχρεωτικά μαθήματα mm-hmm. από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πάρα πολλές εργασίες, με πάρα πολύ εντατικό πρόγραμμα για 3 χρόνια, και ακόμα και αυτό το αίτημα δεν έχει ικανοποιηθεί. Mm-hmm. Δυστυχώς γυρνάμε δηλαδή πίσω σε μια πραγματικότητα η οποία δεν θα διαφέρει πάρα πολύ με την προηγούμενη. Όμως βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις με την διεύθυνση των σπουδών μας και με το καθηγητικό προσωπικό, ώστε τουλάχιστον εμείς σαν κοινότητα της σχολής να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επιστροφή μας. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που η κυβέρνηση και το κράτος συνεχίζουν να μην δυστυχώς ικανοποιούν τα πάρα πολύ δίκαια αιτήματά μας, εμείς να μπορέσουμε από τη στιγμή που κάναμε μια τόσο ενωμένη κίνηση, τόσο ενωμένη δράση, να κρατήσουμε το μαζί. Και μέσα από το μαζί και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε και να συνεχίσουμε να σπουδάζουμε και να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Κύριε Παπαδογιάννη, επαφή... Επειδή κάτι αναφέρατε. Ναι, πείτε. Συγγνώμη. Όχι, ήθελα να ρωτήσω εάν συνεχίζετε... Αν υπάρχει επαφή με την κυβέρνηση, με το Υπουργείο Πολιτισμού, εσείς συνεχίζετε τον αγώνα σας όλες αυτές τις ημέρες. Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και με την κυβέρνηση? Όχι. Από τότε που έγινε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, mm-hmm. Δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο ανάμεσα τουλάχιστον σε εμάς και στο Υπουργείο. Ξέρω ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από τα σωματεία σχετικά με μια τροπολογία που θα κάλυπτε τουλάχιστον το αίτημα των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, από όσο ξέρω, συνεχίζουν όσο λειτουργεί η Βουλή να υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία δεν εντάσσουν σε κανένα από αυτά την τροπολογία την οποία εμείς ζητάμε. Έχει κλείσει με έναν τρόπο διάβλος επικοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε σε όλο το θεσμικό κομμάτι της κυβέρνησης και στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, φυσικά παρότι δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα ο ρόλος της, αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Επικρατείας, έχουμε εκθέσει τα αιτήματά μας πολλάκις και συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ως
από φίτους λυκείου. Σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να το ξανασκεφτεί πριν λήξει η θητεία της, γιατί θα και με το δυστύχημα στα ΤΕΠΗ, το οποίο δεν είναι δυστύχημα, είναι ένα κρατικό έγκλημα κατ' εμάς, ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, ενάντια σε αυτή την σαπίλα, να πω, που μαστίζει ολόκληρη την κοινωνία. Και αυτή τη σαπίλα που βιώνουμε εμείς σαν καλλιτέχνες και ο κλάδος μας με την πλήρη υποβάθμισή μας, την αντιμετωπίζουν και άλλοι άνθρωποι, και στην απεργία στις 8 Μάρτη, αλλά και στην απεργία της ΓΕΣΕΕ, που κατεβήκαμε και εμείς σαν σύλλογος μαζί με τις υπόλοιπες καταλήψεις, δείξαμε ότι αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν ακούει τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο δρόμο, που διεκδικούν πολύ δικαία αιτήματα, μόνο κακό θα τους κάνει. Κύριε Παπαδογιάννη, και πρέπει να το ξνορίσουν. Εμείς είμαστε εδώ και σας ακούμε από την πρώτη στιγμή και θα συνεχίσουμε να σας ακούμε και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό σας. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να γίνουμε εμείς ο διάβολος τουλάχιστον μεταξύ της κυβέρνησης και των καλλιτεχνών. Μπας και σας ακούσουν και αυτοί που πρέπει να σας ακούσουν, να σας ακούσουν και κάνουν ότι δεν ακούν. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο μόνο. Σύντομο, βέβαια. Πολύ σύντομο. Η ανακοίνωση που έβγαλε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού όσον αφορά την κατάληψη στο ΡΕΞ, που μέσα σε όλα δίνει διορία και ένωση από τους ίδιους τους καταληψίες, και μετά από αυτήν θα υπάρχει συγκεκριμένα κάθε άλλη αναγκαία νόμιμη ενέργεια για την επάνωδο του κτηρίου στην σκοπούμενη λειτουργία του. Το διαβάζω, γι' αυτό μετακινήθηκα λίγο. Πρέπει να αποσαφινιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ποια θα είναι αυτή η νόμιμη λειτουργία. Εμείς από μεριά μας σκοπεύουμε να βγάλουμε και ένα κείμενο αλληλεγγύης στην κατάληψη του ΡΕΞ, γιατί είναι άνθρωποι που έχουμε αγωνιστεί μαζί, μας έχουν στηρίξει, έχουμε κατεβεί μαζί στους δρόμους, και πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού να αποσαφινίσει τι εννοεί με αυτή την ανακοίνωση. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Έλα από εδώ.